Καλησπέρα. Τσεκ Τεκ Ναό, Κώστας εδώ. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing. Εδώ και 3-4 μήνες είχα δει ότι θα έβγαινε το Dishonored το 2. Το 1 το έχω λατρέψει, το έπαιξα, το όλιωσα. Πραγματικά είναι από τα πιο γαμάτα stealth παιχνίδια για μένα. Είδα ότι το Dishonored το 2 θα είχε τη μάσκα, η συλλεκτική έκδοση του Dishonored το 2 θα είχε τη μάσκα του Κόρβο. Του Κόρβο Ατάν, του βασικού ήρωα του παιχνιδιού. Και ήθελα πάρα πολύ καιρό να το αποκτήσω. Δηλαδή, μόλις τώρα λέω, wow, αυτό είναι. Τι γίνεται τώρα? Εδώ Ελλάδα, για κάποιο λόγο τον οποίο δεν ξέρω, δεν το διένυμαν στα καταστήματα κανονικά. Δηλαδή, αν μπείτε στο Scrooge και τσεκάρετε, δεν θα το βρείτε. Για ένα διάστημα κάπου, νομίζω, πήρε το μάτι μου ένα κατάστημα για 5 δευτερόλεπτα, έπαιξε μία διαφήμιση και μετά εξαφανίστηκε εν ρηπή οφθαλμού. Έψαξα να το βρω από Αγγλία και πάνω που ήμουν έτοιμος να ψάξω να το αγοράσω, γιατί βασικά έψαχνα, αλλά είχα βρει και ένα άτομο συγκεκριμένο που θα μπορούσε να με βοηθήσει για να το φέρω από Αγγλία. Έμαθα ότι μπορούσα να ζητήσω από εδώ από Ελλάδα να το βρούμε. Συγκεκριμένα με βοήθησαν σε αυτό ο Δημήτρης ο Γιαννούτσος. Είδατε το unboxing του Lino της προάλλες που μου έστειλε. Και τα παιδιά από το Anim House. Επικοινώνησα με τα παιδιά από το Anim House και λέω, έμαθα ότι ίσως να υπάρχει πιθανότητα να μπορείτε να το βρείτε εδώ Ελλάδα. Υπάρχει, παίζει τέτοιο πράγμα. Μου λένε ναι, θα πάρουμε τηλέφωνο να ρωτήσουμε να σου πούμε. Πήρανε, ρωτήσανε, μου λένε μπορούμε να στο φέρουμε, αλλά είναι μόνο για PS4, δεν είναι για PC. Βέβαια, εγώ θα ήθελα να το παίξω σε PC, αλλά αυτό που με καίει πιο πολύ είναι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον η συλλεκτική. Οπότε, όπως και να έχει, τα παιδιά κατάφερα μου το βρήκανε, μου ήρθε σήμερα και να σας το δείξω κιόλας. Αυτό εδώ είναι. Γαμάτο. Λοιπόν, είναι τρομερό. Νομίζω ότι στην Ελλάδα δεν ξέρω αν παίζει άλλο unboxing από το συγκεκριμένο. Δεν ξέρω αν θα το φέρει κάποιος ή όχι. Όπως και να έχει, αυτή είναι η συλλεκτική. Βλέπουμε από το πλάι το Wanted του Corvo Atano, το poster καταζητούμενος, Assist Duke Adler. Από πίσω έχει κάποιες πληροφορίες για το παιχνίδι και για τα περιεχόμενα της συλλεκτικής. Και από το πλευρό αυτό έχει το πόστερ της Emily Caldwin, της αυτοκράτηρας, στο προηγούμενο παιχνίδι πριγκίπισσας και μετέπειτα αυτοκράτηρας, καθώς μεγάλωσε, πιάσει και δεν είναι πια κοριτσάκι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα παιδιά που μπόρεσαν και μου το βρήκανε. Εγώ το αγόρασα αυτό το συγκεκριμένο 100 ευρώ και τιμή του τόσο παίζει στο εξωτερικό. Γενικά, αν δείτε και το μέγεθός της για το... Για το βάρος, για αυτά που έχει μέσα, είναι πολύ καλή τιμή, ειδικά για τη μάσκα. Τώρα, δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να ζητήσετε, αν μπορείτε να βρείτε από κάποιον διανομέα εδώ στην Ελλάδα, δύσκολα. Νομίζω τώρα πρέπει να είναι μόνο από εξωτερικό και πολύ λίγα άτομα έχουν αυτή τη στιγμή τη συλλεκτική αυτή στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, δεν είμαι σίγουρος, δεν παίρνω και όρκο γι' αυτό. Ας προχωρήσουμε όμως στο unboxing, γιατί γι' αυτό ήρθατε εδώ και αυτό περιμένω και εγώ να κάνω. Στο παιχνίδι αυτό, καταρχήν βλέπετε είναι για PlayStation, σας το ξαναείπα. Έχετε τον Κόρβο όπως και στο προηγούμενο και παίζετε και με την Έμιλι, οπότε εναλλάσσεστε εντωμεταξύ δύο ηρών. Από ό,τι είδα, αν και δεν είδα πάρα πολύ γιατί δεν θέλω να φάω spoil και θέλω να το παίξω εγώ να το χαρώ, αλλά από το ελάχιστο που είδα και που άκουσα έχει αρκετά bugs, αλλά αυτά διορθώνονται με patches, δεν νομίζω ότι θα μείνει έτσι. Λοιπόν, ας βγάλουμε το sleeve. Με το που βγει το sleeve να σας το δείξω. Εν τω μεταξύ σας το κάνω έτσι το unboxing γιατί είναι τεράστιο το κουτί. Και δυστυχώς ή ευτυχώς το setup μου δεν είναι τόσο καλό για τόσο μεγάλο unboxing. Χάρτινο είναι, δεν είναι πλαστικό. Και μέσα το κουτί που μένει είναι πραγματικά υπέροχο. Βλέπετε από εδώ πίσω από τους ρούνους το πορτρέτο του Κόρβο, τη μάσκα και την Έμιλι. Για να το ανοίξουμε. Θα μου επιτρέψετε να το βάλω λίγο στην άκρη κάτω. Θα δείχνω ένα-ένα. Το πρώτο πράγμα που είχε πάνω είναι αυτό εδώ το poster. Full color και size poster. Long live the Empress. In memory of Jessamine Caldwin. Και από την άλλη πλευρά έχει το Her Majesty Delilah Caldwin. All hail the new Empress. Προφανώς, από ό,τι μπορώ να καταλάβω, μάλλον υπήρχε ένα θέμα στη διαδοχή, οπότε παίζει να μπει και καινούρια Empress μέσα.
Τα συγκεκριμένα βλέπω τώρα, διαβάζω, έχω το σκονάκι μου από κάτω γιατί δεν τα θυμάμαι όλα καλά. Είναι full color προπαγάνδα poster, όπως το καταλάβετε από πίσω το All Hail New Empress. Και τι άλλο λέει, print this limited edition, ναι, issued by the infamous propaganda office of Karnaka. Προφανώς θα είναι κάποιο γραφείο, κάποιο συγκεκριμένο θέμα μέσα στο παιχνίδι. Ωραίο. Και πολύ ωραία ποιότητα. Και πολύ μεγάλο. Δηλαδή σκέφτομαι πραγματικά να το στολίσω αυτό το πράγμα. Πανέμορφο. Και μυρίζει και ωραία. Το πλαστικό βέβαια, το πλαστικό, αλλά το επόμενο πράγμα που έχει μέσα είναι οδηγίες με το πώς θα στηθεί η μάσκα. Αρκετά απλό, έχει ένα γάντζο, μία βάση και τη βάζεις. Εντάξει, δεν θέλει και πάρα πολύ σκέψη. Έχει το steelbook, το οποίο, θα σας πω την αλήθεια, διάβασα ότι έχει μέσα download κωδικό για να κατεβάσεις μάλλον το παιχνίδι. Εδώ θα χρειαστώ μαχαίρι και θα αλλάξω σήμερα καινούριο, καινούριο παλιό μαχαίρι για μένα, καινούριο για εσάς. Ξέρω πολλοί ζητάτε να σας δείξω τα μαχαίρια που έχω, θα έρθει, περιμένω να έρθουν καινούργια μαχαίρια να τα βάλω στη συλλογή για να τα δείτε όλα μαζί, γι' αυτό περιμένω. Μην αγχώνεστε, θα το δείτε, δεν σας ξεχνάω. Και πανέμορφο εικαστικό με την Emily όπως θα την παίξετε στο παιχνίδι. Και από εδώ είναι ο Κόρβο με τη μάσκα του. Πανέμορφο. Να δούμε μέσα τι έχει. Λοιπόν, ξέχασα να σας πω ότι μέσα το παιχνίδι έχει μια έκπληξη. Εκτός από το παιχνίδι το οποίο το βλέπουμε εδώ πέρα, αυτό εδώ, να το γυρίσω και όλα θα το δείτε καλά, για το PlayStation 4, έρχεται κωδικός για το Dishonored το 1, Definitive Edition, που έχει, αν δεν κάνω λάθος, όλα τα πακέτα, τα DLC, οτιδήποτε έχει. Το συγκεκριμένο, εγώ το έχω στο PC, να πω την αλήθεια. Οπότε αυτό το ενεργοποιείτε, είναι ένας κωδικός, τον ενεργοποιείτε, σας προσφέρει και το πρώτο παιχνίδι η εταιρεία για να μπορέσετε να το παίξετε πριν να παίξετε το 2. Και επίσης έχει μέσα, εκτός από το manual, μερικά bone charms, dual stick luck, έχει ένα όπλο, void favor, κάποιες super powers και νομίζω το lore book και το soundtrack μέσα. Επίσης τι άλλο έχει, και 500 coins για να χρησιμοποιήσετε σε διάφορα πράγματα, μέσα, διάφορες αγορές μέσα στο παιχνίδι. Εντάξει, ωραίο addition. Αλλά είναι εντυπωσιακό, αν σκεφτείτε ότι παίρνετε δύο παιχνίδια στην ουσία. Το Dishonored το 1, το Dishonored το 2. Steelbook, που μόνο μια έκδοση με Steelbook να πάτε να την αγοράσετε είναι υπερβολικά περισσότερο ακριβή από οποιαδήποτε άλλη απλή. Στην ουσία η μάσκα που έχει μέσα σας έρχεται δώρο αν το καλώς σκεφτείτε. Να δούμε και το manual, ιδιαίτερα απλό. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, είναι πώς να παίξετε το παιχνίδι. Απλό, εντάξει. Γενικά δεν έχω εμπειρία με παιχνίδια PlayStation 4. Όπως και να έχει, παιδιά, εντάξει, νομίζω ότι η συγκεκριμένη συλλεκτική ήταν πραγματικά και είναι πραγματικά overkill. Γιατί το σκεφτόμουν από την ώρα που το είδα και λέω αποκλείεται να είναι τόσο φθηνή. Και όμως, θα μου πείτε, μα είναι 100 ευρώ, ναι, αλλά σκεφτείτε, παίρνετε δύο παιχνίδια για το PlayStation 4, συν μάσκα, συν... Θα δείτε τι άλλο έχει μέσα, εσύ είδατε το πόστερ και steelbook. Και πάμε στο... Τι είναι αυτό? Α! Dishonored 2. Ένα αυτοκόλλητο. Τώρα βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάει η κάμερα. Ένα αυτοκόλλητο με λευκά γράμματα. Πανέμορφο είναι. Και πάμε τώρα στο κύριο κομμάτι. Βασικά το κουτί είναι υπέροχο. Η συλλεκτική είναι και αυτή υπέροχη. Wow. Βαριά, αρκετά βαριά. Και πάμε να τη δούμε. Είναι το κλασικό sandwich κουτί, το οποίο βγαίνει σε δύο κομμάτια. Θα ξεκινήσω από τα βασικά. Πρώτα είναι η βάση του. Από τα βασικά πρώτα είναι η βάση του. Η βάση, η οποία πίσω έχει Bethesda Softworks, Warning, this is total, this is not a toy, τα verifications, είναι πλαστική αλλά με την υφή ξύλου και καλά. Από κάτω,
από πάνω. Ωραία υφή έχει, προσομοιώνει καλά το ξύλο. Αυτό νομίζω ότι είναι σιδερένιο, αλλά τελικά είναι πλαστικό. Είναι ο γάτζος με τον οποίο κρέμεται η βάση. Όπως θα δείτε είναι πάρα πολύ απλό. Plug and play, pop, μπήκε. Και τώρα πάμε στο πραγματικά καλό. Έχει κι άλλο ένα αντικείμενο μέσα, στο δείξω τελευταία. Η μάσκα του κόρβου. Θα μου επιτρέψετε λίγο πριν. Wow. Πανέμορφη. Τι λες. Λοιπόν, πάμε να τη δούμε. Καταρχήν πρώτα απ' όλα είναι λίγο μικρή για το πρόσωπό μου. Δείτε πόσο στενό είναι μέσα. Πρέπει να έχετε πολύ μικρό πρόσωπο για να χωρέσει στο πρόσωπό σας. Δεν μπαίνει πιο μέσα. Εξωτερικά. Πλαστικό. Και από ό,τι είδα έχει και ψευδάργυρο μέσα. Zinc. Κράμτα ψευδαργύρου. Το κόκκινο αυτό είναι λάστιχο. Πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια. Τρομερή λεπτομέρεια. Wow. Αυτά είναι πλαστικάκια. Όλο πλαστικό είναι. Πολύ ωραίο βάψιμο. Το βάψιμο τους είναι τρομερό. Και να σας δείξω και μέσα. Να δείτε λεπτομέρεια, δηλαδή δεν είναι απλά μία μάσκα που άιντε, άιντε. Βέβαια το θέμα είναι δεν ξέρω κατά πόσο βγαίνουν αυτά και μάλλον δεν χρειάζεται και να βγουν. Η μάσκα είναι υπερβολικά τρομερή. Έχει τα γυαλιά, τους φακούς, βλέπετε μέσα πώς είναι. Πώς τα έβλεπε ο κόρβο από τα μάτια του. Τον κόσμο. Είναι εντυπωσιακή. Είναι υπερβολικά εντυπωσιακή. Και πάρα πολύ απλά η μάσκα μπαίνει, από ό,τι κατάλαβα, έτσι. Θυμίζει λίγο Terminator, είναι η αλήθεια. Αλλά είναι πανέμορφη. Wow. Τώρα βέβαια η αλήθεια είναι, δείτε λίγο στο πλάι. Θα το ήθελα λίγο πιο εδώ. Αλλά προφανώς είναι για θέμα ισορροπίας, μπορώ να καταλάβω. Το κάνω σωστά. Το κάνω σωστά. Το έβαλα αρκετά σωστά. Βέβαια, ναι, θα το ήθελα λίγο πιο έξω, ώστε να μην είναι τόσο κενό αυτό, αλλά εντάξει, δεν μπορείς να ζητήσεις πολλά. Πραγματικά είναι ένα κόσμημα. Για εσάς όσους είστε συλλέκτες και όσοι έχετε παίξει το συγκεκριμένο παιχνίδι, πραγματικά είναι ένα κόσμημα. Πολύ ωραία κατασκευή. Η βάση είναι λίγο πιο ψεύτικη. Θυμίζει λίγο. Είναι λίγο ψευτοπλαστικό. Αλλά η μάσκα, αν και πλαστικό, πραγματικά είναι εντυπωσιακή. Η λεπτομέρεια που έχουν βάλει επάνω, το βάψιμο να σας δείξω, αν μπορώ κοντά στην κάμερα να δείτε κάποιες λεπτομέρειες. Δείτε τα γρανάζια εδώ από το πλάι. Εντυπωσιακό. Και το τελευταίο κομμάτι που έχει μέσα, αλλά ιδιαίτερα αξιόλογο, είναι αυτό εδώ. Και τι είναι αυτό εδώ? Αυτό εδώ είναι ένα δαχτυλίδι, το οποίο είναι από ψευδάργυρο από ό,τι διάβασα, σε βελούδινο case. Είναι το δαχτυλίδι της Emily. Σας το δείξω κιόλας. Πάνω γράφει Dishonored 2. Και είναι το δαχτυλίδι της Emily, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Με 4 κλειδιά. Μεταλλικό είναι, από ψευδάργυρο ξαναλέω. Εμένα προχωράει στο μικρό μου δάχτυλο, εντάξει, δεν είναι αντρικό δαχτυλίδι προφανώς, δεν είναι να το βάλεις και να βγεις έξω. Αλλά είναι αρκετά όμορφο και είναι ωραίο γιατί είναι στο display case του, οπότε μπορείτε να το αφήσετε έτσι πάνω στο γραφείο σας και θα πιάσει σκόνη ή να το έχετε κλειστό. Είναι πολύ όμορφο, το κουτί του είναι δερματίνι απ' έξω, βελούδινο, βελούδο ροζ, μοβ μάλλον, ροζ. Αυτά έχει μέσα. Μπορώ να πω ότι είναι υπερεντυπωσιακή. Για τα λεφτά της είναι αρκετά τίμια, ειδικά η μάσκα, παιδιά, έχει τρομερή δουλειά, πραγματικά. Μετράει. Αυτά, check the now. Κόστασε εδώ και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν θέλετε κάνετε εγγραφή, κάνετε ένα like, αφήστε το σχόλιο σας κάτω. Φρέσκο προϊόν και τα λέμε. Τσάω παιδες.